Επόμενη. Γεια σου, πώς σε λένε σε ένα κορίτσι μου? Φωτεινή. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σκληρό να σε λένε Φωτεινή και να είσαι σαν τα μαύρα τα κεριά του Καβάφη. Το επώνυμο εννοώ, πώς σε λένε? Ανδρέου. Ανδρέου. Μάλιστα. Καθόλου, άπαπα. Καθόλου τηλεοπτικό. Τι να κάνω. Υπομονή, χρυσό μου, υπομονή. Και θέλεις να κάνεις με αυτό το όνομα τηλεοπτική καριέρα. Ναι, πολύ. Δεν πρόκειται να κάνεις, αποκλείεται. Είναι δυνατόν ο κόσμος να βλέπει μια τηλεοπτική περσόνα και να τη λένε Φωτεινή Ανδρέου? Άμα δεν σας αρέσει, είτε το αλλάζω. Και πώς να το κάνεις Σκοτεινή Ανδρέου? Όπως μου πείτε, εσείς θα το κάνω. Λοιπόν, δεν σου κρύβω ότι μου είσαι αρκετά συμπαθής παρότι μοιάζεις σαν ψόφιο ιγκουάνα. Τι πρέπει να κάνω. Ισχύει να κάνεις γιατί σκέφτομαι. Διότι πρέπει να σου βρω ένα επίθετο που να το ακούει ο τηλεθεατής και να του μένει. Μάλιστα. Ένα επώνυμο φωτεινό και πιπιλιστό. Το βρήκα. Φωτεινή πιπιλή. Κάνει και ομοιοκαταληξία. Πιπιλί. Ναι, μήπως δεν σ' αρέσει. Πρόσεξε καλά, γιατί δεν το έχω σε τίποτα. Να σε κάνω πετρούλα. Να πας να λες στον καιρό, φορώντας μόνο ένα κομπινεζό. Τώρα άσχετο αυτό γιατί το είπα. Εν πάση περιπτώσει, πάρε το χαρτί σου, πήγαινε στην κάμερά σου απέναντι, διάβασέ το να δούμε τα λες ή εδώ μέσα χάνουμε τσάμπα το σάλιο μας. Άντε, άντε, προχώρα. Μήπως έπρεπε να την πω σε μήνα διγενή. Δεν είναι κακό. Θα το δώσω στην επόμενη. Ξεκίνα, Φωτεινή Πιπιλή. Κάτσε στην καρέκλα σου.